Αυξημένη κατά 20% αναμένεται να είναι η βάση υπολογισμού του επιδόματος θέρμανσης της φετινής χειμερινής περίοδου. Η αύξηση του κονδυλίου του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% δεν θα μεταφραστεί με αλλαγή των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ώστε να πάρουν φέτος περισσότερα άτομα το ίδιο επίδομα που δόθηκε πέρυσι, αλλά με αύξηση του βασικού επιδόματος που σήμερα ανέρχεται σε 220 ευρώ και μπορεί να κυμανθεί από 80 έως 650 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων και τον ειδικό συντελεστή που ισχύει για τον οικισμό της κύριας κατοικίας του δικαιούχου. Αυτό που έχουμε να τονίσουμε είναι ότι υπάρχει μία αύξηση του επιδόματος όσον αφορά με το ποσό για το επίδομα θέρμανσης. Ας ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση αυτή τη φορά θα είναι πιο συνεπής και θα διευκρινιστούν τα πράγματα πολύ νωρίτερα και δεν θα φτάσουμε ξανά όπως στις προηγούμενες χρονιές μέσα Δεκεμβρίου και πολλές φορές να ξεπεράσουμε τον Δεκέμβριο, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει τι θα είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης προς τους καταναλωτές. Είναι ένα μέτρο που εμάς σαν Βεζινοπόλεις, αν νομίζω και σαν καταναλωτές, δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Ειδικός φόρος κατανάλωσης, όπως έχω πει πολλές φορές, επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας και το πετρέλαιο θέρμανση δεν είναι είδη πολυτελείας. Έπρεπε αυτά που υπήρχαν σαν εξαγγελίες διαδοχικά όλων προεκλογικά των πρωθυπουργών να γίνουν πραγματικότητα και να μειωθεί γενναία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του συγκεκριμένου προϊόν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η βάση υπολογισμού των 220 ευρώ μπορεί να αυξηθεί κατά 44 ευρώ και να διαμορφωθεί στα 264 ευρώ. Για παράδειγμα, στον Ιμφαέο, το επίδομα θέρμανσης για νοικοκυριό χωρίς παιδιά την περίοδο 2020 με 2021 διαμορφώθηκε στα 332,2 ευρώ, ενώ με την αύξηση κατά 20% θα κυμανθεί στα 398,6 ευρώ. Η διάθεση του πετρελαίου αναμένεται να αρχίσει στις 15 Οκτωβρίου με την τιμή του να είναι αυξημένη κατά 20% σε σύγκριση με πέρυσι. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη εκτιμούν οι ειδικοί ότι η τιμή θα κυμανθεί περίπου στο 1 ευρώ και 5 λεπτά ανά λίτρο, ενώ στην περιφέρεια πλην των νησιών θα είναι στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Ξεκίνησαν ακόμα μια φορά οι ανησυχίες όσον αφορά για την τιμή του συγκεκριμένου προϊόντος. Δυστυχώς αυτό που έχουμε να πούμε φέτος δεν είναι πολύ ευχάριστο. Έχουμε μια αύξηση στο αργό πετρέλαιο έναντι με τις αντίστοιχες περσινής χρονιάς που έχει ξεπεράσει το 70%. Δηλαδή θέλω να πω ότι πέρσι ήμασταν στα 40 δολάρια το βαρέλι και φέτος έχουμε ξεπεράσει τα 75 δολάρια το βαρέλι. Αυτό θα σημαίνει και μεγάλη αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης προς τους καταναλωτές, προς τους ιδιώτες. Η τιμή αναμένεται, αν τα πράγματα είναι όπως αυτή τη στιγμή τα υπολογίζουμε, δυστυχώς θα ξεπεράσει το 1 ευρώ και ίσως τα 10 λεπτά. Θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι σίγουρα μετά από ένα μήνα, γιατί όπως έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές, το προϊόν είναι χρηματιστηριακό και ανεβαίνει, κατεβαίνει πάρα πολύ εύκολα. Και θα κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε τι θα γίνει τον επόμενο μήνα που θα αρχίσει η έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης.